Βέβαια, όπως έχουμε πει, οι μυστικές υπηρεσίες και της Ελλάδας και της Ρωσίας και του Ισραήλ είναι υψηλού επίπεδου. Με λίγα λόγια, δεν συμβαίνει τίποτα σε κανένα από αυτά τα κράτη που ανέφερα, χωρίς να το αφήσουν να συμβεί οι κυβερνήσεις. Εμείς εδώ, τίποτα δεν έχει συμβεί από τα τελευταία δραματικά, Τέμπη, πλημμύρες, πυρκαγιές, χωρίς να συμμετέχουν στην υλοποίηση του οι μυστικές υπηρεσίες της πατρίδας μας, με ο στρατός και όλοι οι υπόλοιποι που δεν τους βλέπουμε, οι αόρατοι. Άρα, άμα σκεφτούμε ότι σε αυτά τα ατυχήματα που γίνονται στη Ρωσία, που εκρήγνεται τα τρένα με την τροφοδοσία των στρατιωτών τους, δεν υπάρχουν θύματα, ενώ σε εμάς εδώ ήταν πολύ, πολύ νεκρό το δυστύχημα στα Τέμπη. Σημαίνει ότι το άφησε το ποτήρι της εδώ να γίνει για κάποιο λόγο. Διάβαζα ότι όταν το τρένο ξεκίνησε από τη Λάρισα, τους παρακαλούσαν οι εκεί τοπικοί οι σύνοντες να κατέβουν από το τρένο, γιατί υποτίθεται είχε κάποια βλάβη και ότι θα συνέβαινε, θα καθυστερούσαν πάρα πολύ, και τους παρακαλούσαν να πάνε με τα πούλμαν του ΟΣΕ. Προσπάθησαν δηλαδή να τους προειδοποιήσουν για να έχουν όσο λιγότερα θύματα μπορούσαν, αλλά κανείς δεν είχε την πυγμή να πει «Παιδιά, το τρένο χάλασε, ξέρω εγώ, δεν θα προχωρήσει, κατεβείτε όλοι». Αυτό μου θυμίζει λίγο με το εμβόλιο που λέγανε «Διαλέξτε ποιο από όλα θέλετε». Δεν είμαστε γιατροί, ρε παιδιά. Τώρα το ίδιο και στο τρένο. Είναι δυνατόν να σου λένε αν θέλεις κατέβα, γιατί το τρένο θα ανατιναχτεί σε 10 χιλιόμετρα. Ναι, και εσύ να έχεις την ευθύνη των πράξεών σου. Εκεί καταντήσαμε. Άρα το ξέρε και το άφησε να συμβεί.